Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Εδώ και τρεις εβδομάδες, το Μαξίμου Σιωπά, ενώ οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΔΕΠΑ Λαβρεντιάδη διαδέχονται η μία την άλλη. Και τα ερωτήματα που θέτουμε σήμερα είναι τα εξής. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Μανώλη Πετσίτη με το Μέγαρο Μαξίμου? Πόσες φορές έχει επισκεφθεί ο κύριος Πετσίτης το Μέγαρο Μαξίμου από τότε που ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας? Πώς έχει την άνεση να φωτογραφίζεται στο πόντιο του Μεγάρου Μαξίμου, όπως δημοσιεύεται σήμερα σε φωτογραφία από την εφημερίδα Τα Νέα? Ποιες υπηρεσίες προσέφερε ο κύριος Πετσίτης στα λοιπάσματα του κυρίου Λαβρεντιάδη, ώστε να δικαιολογούνται αμοιβές 72.693 ευρώ για το 2016 και 128.500 ευρώ για το 2017? Ο κύριος Μανώλης Πετσίτης είναι ένα από τα πρόσωπα που στοιχηματίζουν με τον κύριο Τσίπρα για το αποτέλεσμα των εκλογών του 2015. Η σχετική δημοσίευση έχει γίνει ήδη από πολλές εφημερίδες. Την ώρα που το χρέος της εταιρείας λοιπασμάτων του κυρίου Λαβρεντιάδη προς τη ΔΕΠΑ εκτοξεύονταν, ο κύριος Μανώλης Πετσίτης αμείβονταν από τον κύριο Λαβρεντιάδη με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Παρακαλώ στις ερωτήσεις σας. Ναι, παρακαλώ. Σε τέσσερις μέρες από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να ξανακαταθέσει πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση. Ήθελα να σε ρωτήσω εάν αυτό το όπλο είναι στο τραπέζι και αν υπάρχει μια σκέψη να το χρησιμοποιήσετε σύντομα και αν θεωρείτε πως οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις ΖΑΕΦ, τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωράκη και του κυρίου Καμένου επισπεύδουν το χρόνο των εκλογών. Αυτό που καταρχήν θα ήθελα να σας πω είναι ότι όλα τα κοινοβουλευτικά μας όπλα είναι στο τραπέζι. Και εξ αρχής έχουμε επισημάνει ότι είμαστε εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς η συμφωνία αυτή βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Είναι νομίζω σαφές ότι επαναλαμβάνουμε ότι εφόσον έρθει η συμφωνία αυτή στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής αναμετράται με τη συνείδησή του. Θα μου κάνετε και ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωράκη, τη στάση του έτσι όπως διαφαίνεται μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Ζάεφ, αν κάπως θεωρείτε ότι επηρεάζει το χρόνο των εκλογών? Κύριε Κουσολόγλου, το ποτάμι είναι ένα άλλο κόμμα. Σεβόμαστε το διακριτό ρόλο κάθε κόμματος, αλλά όπως ξέρετε, είμαστε υπόλογοι για τους βουλευτές, για τα στελέχη και για τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και κάτι εδώ. Η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει παζάρια με κανέναν. Εξ αρχής, υπενθυμίζω, ταχθήκαμε κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι θεωρούμε ότι είναι επιβλαβής για το εθνικό συμφέρον. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι εφόσον έρθει η συμφωνία αυτή στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής είναι υπόλογος στη συνείδησή του. Παρακαλώ. Το εάν κάποια πολιτική δύναμη θα ψηφίσει ή όχι τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι κριτήριο πολιτικά για τη Νέα Δημοκρατία, στις οποίες μεταεκλογικές ή προεκλογικές ενδεχόμενες συνεργασίες? Αυτό που σαφώς έχουμε πει είναι ότι σεβόμαστε την αυτονομία και τη δυνατότητα του κάθε κόμματος να αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως τοποθετείται, θα κριθεί, εφόσον έρθει στην Ελληνική Βουλή, από τον ένα προς ένα βουλευτή καταρχήν. Για το λόγο αυτό επαναλαμβάνουμε ότι ο κάθε βουλευτής, εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, θα είναι υπόλογος στη συνείδησή του. Ναι, παρακαλώ, κύριε Ζιβάρα. Το πρώτο θέμα, και να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία από εδώ και ύστερα, θα απευθύνει κοινοβουλευτική ερώτηση ή αναφέρομαι στην υπόθεση του κυρίου Πετρίτη. Πετσίτης, Μανώλης Πετσίτης. Δεν απλώς να εξοικειωνόμαστε με το όνομα, ναι. Και επίσης, γιατί αναφέρεστε μόνο στην αμοιβή του από τον κύριο Λαβρεντιάδη και δεν αναφέρεστε και στις αμοιβές που έχει από άλλους επιφανείς επιχειρηματίες την ίδια περίοδο και για υπηρεσίες που δεν ξέρουμε αν τις προσέφερε? Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα που διατυπώνεται, αλλά επιτρέψτε μου να βάλουμε τα ερωτήματα εμείς με τη σειρά που κρίνουμε. Καταρχήν, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κ. Πετσίτης ήταν ένα πρόσωπο που, όπως όλα δείχνουν, μπαινόβγαινε στο Μαξίμου. Περιμένουμε λοιπόν από το Μαξίμου να μας πει με ποια άνεση φωτογραφίζεται μπροστά στο πόντιουμ από το οποίο κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός και άλλοι ξένοι ηγέτες. Επίσης, θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η σχέση του κ. Πετσίτη με το Μέγαρο Μαξίμου και ποια είναι η σχέση του κ. Πετσίτη με υπουργούς. Και να ξέρουμε επίσης τι είδους υπηρεσίες παρήχε στον συγκεκριμένο καταρχήν
επιχειρηματία, τον κύριο Λαβρεντιάδη, την ώρα που εκτοξεύονταν το χρέος της επιχείρησής του των λοιπασμάτων στην Καβάλα προς τη ΔΕΠΑ. Όπως ξέρετε, έχει ήδη οριστεί παραμονές Χριστουγέννων για τις 21 του μηνός η συζήτηση της ερώτησης για τη ΔΕΠΑ. Ναι, παρακαλώ. Θα κάνω δύσκολη ερώτηση. Δεν άρεσε ότι δεν είναι εκλογές αύριο αυτή η προεκλογική περίοδο. Για τους Έλληνες. Ένα, αυτό είναι εύκολο. Όλοι οι βουλευτές που είναι στο κόμμα που κυβερνάει μπορούν να γίνουν και υπουργοί. Αυτά είναι καλά. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα άρθρα για τη συνταγματική αναθεώρηση και μου δίνετε την ευκαιρία, μια και αναφέρεστε σε αυτό, να σας πω ότι τα ζητήματα τα οποία θέτεται, τουλάχιστον στο θέμα της ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ο κ. Μητσοτάκης τα είχε θέσει πολύ έγκαιρα, όταν ο ίδιος ήταν πολύ νέος βουλευτής. Τότε δεν συνάντησε την ανάλογη ανταπόκριση. Τώρα όμως, που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, θα ήθελα ειδικά να αναφερθώ στην υπόθεση του άρθρου 16. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μια ξεκάθαρη πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η Νέα Δημοκρατία ζητά να είναι αναθεωρητέο το άρθρο 16, έστω και με την πλειοψηφία των 151 βουλευτών, από την παρούσα Βουλή, ώστε η επόμενη Βουλή να καθορίσει το περιεχόμενό του με πλειοψηφία 180 βουλευτών. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος στον κόσμο το οποίο να έχει τόσο ρητή και τόσο συγκεκριμένη απαγόρευση τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και αν ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να ακούσει εμάς, δεν θέλει να ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη, ας ακούσει τους διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, οι οποίοι με την επιστολή τους στην καθημερινή της Κυριακής ζητούν την αναθεώρηση του άρθρου 16 ως απαραίτητο βήμα δημοκρατίας. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μόνο μία παράγραφο από την συγκεκριμένη επιστολή. Όποιο πρότυπο και αν επιλεγεί, λένε οι διακεκριμένοι καθηγητές και εννοούν δημόσιο ή ιδιωτικό, θα πρέπει ο νομοθέτης με σοβαρότητα βέβαια, αλλά απερίσπαστος από νομικά κολλήματα, να μπορεί να το προσαρμόσει στις εκάστοτε συνθήκες. Ναι, παρακαλώ. Στο Μαρακές, όπου βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, θα τεθεί υπό επικύρωση το σύμφωνο του ΕΕ για την μετανάστευση. Μπορείτε να μας επαναλάβετε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το ζήτημα, δεδομένων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και της διαχείρισης αυτών των ροών από τη στιγμή που εισέρχονται επί ελληνικού εδάφους. Κύριε Κλήτου, τις προηγούμενες μέρες δεν έλαβε δημοσιότητα το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων από αναθυμιάσεις, από μαγκάλι. Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στο Μαρακές. Και τον περιμένουμε να επιστρέψει για να μας εξηγήσει επιτέλους πώς σπαταλήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια που προέρχονται από ευρωπαϊκές πηγές ή προέρχονται από διεθνή βοήθεια και οι πρόσφυγες ζουν κάτω από τόσο αναξιοπρεπείς, τόσο κακές συνθήκες και δεν έχει προχωρήσει και ο διαχωρισμός των προσφύγων από τους παράτυπους μετανάστες. Αναμένουμε επίσης από τον πρόεδρο της Βουλής να ορίσει επιτέλους την συζήτηση για την πρώην ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία αιτηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς περιμένουμε και περιμένουμε τις απαντήσεις από τον κύριο Τσίπρα. Ναι, παρακαλώ. Μια ερώτηση σχετικά με το άρθρο 16. Είπατε την σημασία του και είπατε ότι έχετε ξεκαθαρίσει από την αρχή ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας την ανάγκη αναθεώρησής του. Εφόσον αυτό λοιπόν δεν γίνει εφικτό, δεν βρεθούν 151 και άρα στην επόμενη Βουλή δεν πάει μαζί με τα υπόλοιπα άρθρα του 16. Η ερώτησή μου είναι η Νέα Δημοκρατία τότε, εφόσον είναι στην εξουσία, θα ακυρώσει όλη την δραματική αναθεώρηση και θα την ξεκινήσει από την αρχή προκειμένου να μην χαθεί άλλη μια δεκαετία όπως έχετε πει στο παρελθόν, ή θα συνεχίσει κανονικά τη συνταγματική αναθεώρηση χωρίς το άρθρο 16. Κύριε Παπαχλημίτζο, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση έχει μόλις ξεκινήσει. Εμείς λοιπόν στέλνουμε ένα σαφές και καθαρό μήνυμα. Θα σας επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Μητσοθάκης. Ας κριθεί αναθεωρητέο το 16, έστω και με 151 βουλευτές σε αυτή τη Βουλή, ώστε να έρθει η επόμενη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών να προσδιορίσει το περιεχόμενό του. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά την απαγόρευση της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι ώρα αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα να προχωρήσει και να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, να μην μείνουμε σε αυτή την αγκύλωση. Είμαστε σε αυτό το στάδιο και κάνουμε αυτή την έκκληση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει αυτή την πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, παρακαλώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είπατε ότι σήμερα θα ανακοινώσετε τον υποψήφιο δήμαρχο Πειραιά. Έχετε κάτι? Δεν έχω κάτι, αλλά σας ευχαριστώ πολύ που μας το θυμίσετε. Θα σας τον ανακοινώσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Πειραιά. Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δίνει στήριξη και όχι χρήματα στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας. Έχετε κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε? Μπορώ να κάνω μια δήλωση σχετική, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, έχετε ήδη ρωτήσει. Οπότε θα κάνω μια δήλωση, αν μου επιτρέπετε. Καταρχήν να σας πω ότι ο κύριος Σταϊκούρας έχει εκδώσει και θα τη δείτε σε λίγο σχετική ανακοίνωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παραμένουν σταθερές στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Θα έπρεπε να είχαν μηδενιστεί τον Αύγουστο μαζί με το τέλος του προγράμματος. Δυστυχώς, η αποπληρωμή τους τώρα πια, όποτε γίνεται, γίνεται από το αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης των πολιτών. Σας παρακαλώ πολύ να δείτε τη σχετική ανακοίνωση που έχει κάνει ο τομεάρχης μας. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη εντός αυτής της εβδομάδος και τα όσα εκεί προγραμματίζει, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί για άλλη μια φορά μια επίδειξη θράσους πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη. Είναι δικό του έργο. Έργο του κυρίου Τσίπρα και του συγκυβερνήτη του, του κυρίου Καμένου. Το γεγονός ότι στις πρέσπες μπήκε η υπογραφή για τη συμφωνία που βλάπτει το εθνικό συμφέρον. Είναι δικό του έργο η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας και της μακεδονικής εθνικότητας. Είναι δικό του έργο όμως και η παντελής έλλειψη δράσης κατά των ομάδων που καταστρέφουν το πανεπιστήμιο. Το δημόσιο πανεπιστήμιο. Μόνο στη θεολογική οι ζημιές, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, φτάνουν στις 100.000 ευρώ. Οι μπάχαλοι καταστρέφουν, οι φορολογούμενοι πληρώνουν, οι φοιτητές δεν μπορούν να σπουδάσουν, οι ερευνητές δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, οι καθηγητές δεν μπορούν να διδάξουν. Όλο αυτό είναι έργο του κυρίου Τσίπρα. Αν δεν έχετε κάτι άλλο, έχετε ρωτήσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.